Καλημέρα και από μένα. Οπότε θα συνεχίσουμε με τον κύριο Μακαρούνη να μας παρουσιάσει τι νεότερα έχουμε στον τομέα της ανδρολογίας. Καλημέρα σας. Η πρώτη δημοσίευση που μου τράβηξε την προσοχή είχε να κάνει με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δημοσίευση προτείνεται να αλλάξει τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας που αφορά την παιδιατρική ουρολογία. Είναι ένα μεγάλο review και είναι ένα θέμα που ερχόμαστε καθημερινά αντιμετωπίζει όλοι. Δηλαδή αφορά τους νέους, τους εφήβους μέχρι 21 ετών, τα παιδιά δηλαδή και τους εφήβους μέχρι 21 ετών που πάσχουν από κυρσοκύλη. Κάθε μέρα νομίζω συχνά βλέπουμε τέτοιους ασθενείς και δεν έχουμε ξεκάθαρη ιδέα αν θα πρέπει να τους χειρουργήσουμε και με ποια κριτήρια. Μέχρι σήμερα η σύσταση της παιδιατρικής ουρολογίας ήταν ότι βασιζόταν σε μια μεγάλη μελέτη από το Βέλγιο, η οποία έλεγε ότι η αναμονή είναι ισάξια με την χειρουργική διόρθωση και προτείνεται η αναμονή. Τώρα εδώ οι ασθενείς κάνανε μια πολύ μεγάλη συστηματική μελέτη. Τελικά από 1.500 άρθρα συμπεριλήφθησαν μόλις 98 με 16.500 ασθενείς. Το range ήταν από 7 έως 21 ετών με πολυκεντρικές μελέτες. Φάνηκε λοιπόν ότι η διόρθωση βελτίωνε τον αρχικό όγκο, ήταν το κομμάτι που υπερτερούσε, στατιστικά σημαντικό, και αύξησε τη συνολική συγκέντρωση του σπέρματος σε σχέση με την παρακολούθηση. Επίσης, ότι δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ της ανοιχτής και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αλλά, προσοχή, υπερτερούσαν οι τεχνικές που προστατεύουν τα λεφαγγεία, γιατί μειώνουν τα ποσοστά της υδροκύλης. Άρα, κατά τους συγγραφείς, υπάρχουν επαρκείς moderate ενδείξεις και τα πλεονεκτήματα της διόρθωσης κυρσοκύλης, όσον αφορά κυρίως τον ορχικό όγκο, δηλαδή το catch-up του όρχη, και τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων. Βεβαίως, σε αυτές τις μελέτες, οι οποίες γίνονται σε τόσο νέο πληθυσμό, δεν μπορούν να δοθούν ξεκάθαρα απότερα αποτελέσματα σχετικά το αν υπάρχουν πλεονεκτήματα στα ποσοστά επίτευξης κοίησης και στις γεννήσεις ζώντων εμβρίων. Πώς αξιολογήθηκε το σπερμοδιάγραμμα σε 7χρονο, 8χρονο δηλαδή? Σωστό. Όπως καταλαβαίνεις, τα δύο κριτήρια που λύθηκαν ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, ήταν ο αρχικός όγκος, έτσι, και σε αυτούς που μπορούσαν να δώσουν σπέρμα ήταν η συγκέντρωση. Έτσι. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ήδη αντίλογο, ο οποίος λέει ότι πολύ συχνά, κάνοντας υπερηχογραφήματα σε αυτούς τους ασθενείς, παρατηρείς ότι μεταξύ 2 μηνών συνεχόμενων, ο αρχικός όγκος στον ασθενή που μόλις έχεις μελετήσει μπορεί να αλλάξει και καλό είναι να βασιζόμαστε στο συνολικό αρχικό όγκο, που είναι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας και όχι ο αρχικός όγκος του όρχη που πάσχει. Απλά αυτό το ήθελα να το συμπληρώσω, δεν την έβαλατε αυτή τη δημοσίευση, αλλά είναι η απάντηση. Ορίστε. Και φαντάζομαι ότι μάλλον πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί με τον όγκο που παίρνουμε από τον υπερηχογράφημα, γιατί σε τόσο μικρούς όρχες και σε απριολάχιστες διαφορές, η μέτρηση νομίζω πολλές φορές. Ναι, κάθε μήνα αλλάζει. Ακριβώς. Βασικά εκεί πέρα που μπάζει και έγιναν οι παρατηρήσεις ήταν ότι δεν συγκρίναν τον αριστερό με το δεξί όρχη. Να δούμε με τι ταχύτητα αναπτύσσει το δεξί σε σύγκριση με τον αριστερό. Γιατί αυτό εδώ πέρα μετράει σε ένα παιδάκι περισσότερο παρά ο συνολικός όγκος. Γιατί όπως είπε πολύ καλά ο κ. Καλλιάκης, δεν μπορούσε να τον προσδιορίσει πολύ καλά. Εντάξει, γιατί μια διαφορά που θεωρήθηκε ικανή, μεγαλύτερη από το 2 ml δηλαδή διαφορά, φάνηκε να μην ισχύει σε αυτούς. Να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Είχαμε ποτέ αμφιβολία για το αν η διαφορά στον όγκο, στον αριστερό όρχη, στο μέγεθος, σε υπαρκτή κυρσοκύλη ήταν ένδειξη για χειρουργείο? Γιατί νομίζω ότι αυτό ποτέ δεν αμφισβητήθηκε ευθέως. Δηλαδή, αν υπήρχε μια πραγματικά ξεκάθαρη διαφορά σε έναν έφηβο, ήταν ένδειξη για χειρουργείο. Τώρα, για τη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, ναι, να το δεχτώ. Αλλά για τον αρχικό όγκο, δηλαδή σε ένα 19χρονο με διαφορά στον αρχικό όγκο και μια κυρσοκύλη δευτέρου βαθμού, ποιος δεν θα χειρουργούσε? Στο άρθρο γράφει ότι οι προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές έλεγαν να περιμένεις. Γιατί
ηλικίε μιλάμε, να περιμένει σε ποιον, στον 19χρονο, στον 18χρονο, γιατί το φάσμα ηλικιακό το φάσμα ηλικιακό ήταν είναι μεγάλο. Κάτω από 21 ετών. Εγώ δεν έχω δει μετά τα 19 ένα catch up να συμβαίνει. Ποτέ. Δέσε του. Μπορεί να μην βλέπουν πολλού, δεν ξέρω. Όταν ξέρεις, το μέγεθος του όρχη μπορεί να παίζει ρόλο και αν τυχόν ήταν ένας ασθενής που είχε ανελκόμενο όρχη στην προφηβική του ηλικία και όχι αποκλειστικά στην κρυσοκύλη την αριστερή. Θα μπορούσε να παίξει και αυτός ο παράγοντας ρόλο. Σωστά. Εντάξει, εκεί πρόκειται για μια ανάλυση ουσιαστικά όλης της βιβλιογραφίας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν υπάρχουν, αν μπορούν σιγά σιγά να τεθούν κάποια κριτήρια που είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα για το ποιος πρόκειται να βελτιωθεί, έτσι, μετά το χειρουργείο κρυσοκύλης. Μια ωραία ιδέα που προτείνεται είναι ότι αν χρησιμοποιήσουμε ένα δίκτυο φλεγμονής, δηλαδή προεγχειρητικά το λόγο πολυμορφοπύρινων προσλεφοκύτταρα, που αποτελεί ήδη γνωστό δίκτυο φλεγμονής, μπορεί αυτό να μας έρθει σε βοήθεια. Ο δεδομένο από 86 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο εκτιμήθηκαν αναδρομικά. Ουσιαστικά ελέγχθηκε το σπερμοδιάγραμμα και η γενική αίματος που είχαν ληφθεί προεγχειρητικά. Και χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Αυτοί με τη βελτίωση του σπέρματος μετά το χειρουργείο και σε αυτούς που δεν βελτιώθηκαν. Ο λόγος των πολυμορφοπύρων προσταλεφοκύτταρα ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερος στο γκρουπ 2, δηλαδή σε αυτούς που δεν βελτιώθηκαν. Και η Under the Curve στην Καμπύλη Ροκ ήταν 0,89. Ενώ μια ενδεικτική cut of value που έδωσαν οι συγγραφείς για το συγκεκριμένο λόγο είναι το 1,98. Άρα λοιπόν, λέει, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπερτηρίως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας στον γκρουπ των ασθενών που η χειρουργική διόρθωση δεν απέδωσε. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η φλεγμονή μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη χειρουργική διόρθωση της κρυσοκύλης. Είναι η πρώτη μελέτη στη βιβλιογραφία που μελετά τις επιπτώσεις συστηματικής φλεγμονής και των δεικτών φλεγμονής στην επιτυχία της διόρθωσης του υπογόνιμου ασθενής. Και βεβαίως χρειάζεται καλά σχεδιασμένες προοπτικές μελέτες. Στο συγκεκριμένο άρθρο είχαν λάβει υπόψη τους και την παρουσία υψηλού BMI, γιατί θα μπορούσε να συνδυάζεται και αυτό με υψηλό λόγο φλεγμονής και φάνηκε ότι παραμένει ανεξάρτητος δείκτης. Τώρα, πολύ συχνά χρησιμοποιούμε εμπειρικές θεραπείες, είτε φαρμακευτικές, είτε με συμπληρωμάτων διατροφής, για να βελτιώσουμε τις παραμέτρους του σπερμοδιαγράμματος και τα ποσοστά επίτευξης κύησης, αλλά και τις γεννήσεις ζώντων εμβρίων. Έγινε λοιπόν μια αντίστοιχη μετανάλυση από το αντίστοιχο γκρουπ της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας για να δούμε αν θα μπορούσαμε να δώσουμε και εδώ κατευθυντήριες οδηγίες. Τι φάνηκε? Ή μάλλον να δούμε λίγο και εδώ ήταν μια πολύ μεγάλη ανασκόπηση σε όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. 5.663 αναφορές. Συμπεριλήφθηκαν τελικά 61 μελέτες. Αποτελέσματα. Η πεντοξυφιλίνη, το συνένζυμο Q10, η L-καρνιτίνη, η FSH, η ταμοξιφένη και η καλικρεΐνη παρουσίασαν βελτίωση στις παραμέτρους του σπέρματος. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρήθηκαν και άλλα μεμονωμένα σκευάσματα τα οποία είχαν θετική επίπτωση, αλλά ήταν πολύ μεμονωμένες οι μελέτες. Περιορισμένα βέβαια δεδομένα βρέθηκαν για τις παρεμβάσεις, για τα ποσοστά επίτευξης κύησης τελικά και τις γεννήσεις ζώντων τέκνων. Δηλαδή, ναι, έχουμε ενδείξεις, έχουμε ίσως και αποδείξεις, ας το πούμε έτσι, βιβλιογραφικές, ότι βελτιώνονται οι παράμετροι, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτό έχει μια τελική θετική επίπτωση στο τελικό ζητούμενο. Δηλαδή το να έχουμε περισσότερες κοιήσεις και περισσότερα τέκνα. Τώρα, αφού έχουμε κάνει την κρυσοκύλη, πρέπει να δώσουμε κάτι. Από αυτά τα προηγούμενα που είδαμε ότι μπορεί να μας είναι χρήσιμα. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα μπορούσαμε. Είναι μια πολύ ωραία μελέτη αυτή. Ασθενείς που υποβλήθηκαν στο ίδιο χειρουργείο, υποβουβονική μικροσκοπική διόρθωση της κρυσοκύλης, και ο λόγος για τον οποίο υποβλήθηκαν ήταν η υπογονιμότητα. Έτσι, με κλινική κρυσοκύλη. Χώρισαν σε δύο γκρουπ, σε αυτά που πήραν για 6 μήνες μετεχειρητικά αντιοξυδοτικά και σε αυτά που δεν πήραν, και υποβλήθηκαν σε μία ανάλυση σε ένα σπερμοδιάγραμμα 6 μήνες μετά. Παρουσιάζεται λοιπόν βελτίωση σε όλους τους παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη, στο συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων, στη συγκέντρωση,
στη μορφολογία, στη γενετικότητα. Όλα αυτά είναι στατιστικά σημαντικά στον γκρουπ που πήρε θεραπεία σε σχέση με αυτό που δεν πήρε. Όπως επίσης και να εδώ το ποσοστό επίτευξης κοίησης, κλινικής κοίησης, έτσι, και όχι μόνο βιοχημικής, ήταν αυξημένο. Άρα φαίνεται να προτείνουν ότι θα πρέπει να δώσουμε. Αν είναι να δώσουμε, θα δώσουμε σε έναν άνθρωπο ανεξάρτητα, αμέσως μετά που θα κάνει την επέμβαση, ανεξάρτητα αν προσπαθεί για παιδί, ή θα το κρατήσουμε για το διάστημα που θα προσπαθήσει για κοίηση. Θα χειρουργούμε ένα 21χρονο με, έτσι από την εμπειρία σου. Ναι. Βλέπεις όπως εδώ πέρα ότι ήταν, σου λέει, για infertility και ότι ουσιαστικά είχαν πάει γι' αυτό. Δηλαδή δυσκολευόντουσαν να κάνουν παιδί. Και, είχε διαγνωστεί η κυρσοκύλη. Οπότε ρώτησα, μην περάσει το μήνυμα ότι αν χειρουργούμε κάποιον να του δώσουμε αμέσως μετά ένα τέτοιο σκεύασμα. Η αλήθεια είναι ότι από άλλες μελέτες, όχι από αυτές εδώ πέρα, έχει φανεί ότι η χρήση αντιοξειδωτικών μετά ένα τέτοιο χειρουργείο μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα, αλλά παροδικά. Έτσι. Είδαμε και στο προηγούμενο ότι η φλεγμονία ενδεχομένως μπορεί να είναι ένας κακός σύμβουλος για το τελικό αποτέλεσμα. Σε σχέση με ηλικιακές ομάδες, μια διαφορά. Αποτελεσματικό, γιατί εγώ τον πίνακα τον ξέρω, τον είδα αυτό. Αλλά ξέρω εγώ αν είναι 35, ας πούμε. Σωστό. Υπήρχε κάποια διαφορά σε αυτό. Δεν υπήρχε ανάλυση. Βασικά, όλες οι μελέτες δείξαν ότι τα αντιοξειδωτικά έχουν νόημα μετά το χειρουργείο για να γλιτώσουμε το οξειδωτικό στρες από την απολύνωση των αγκείων και τη στάση του αίματος που κάνει εκεί. Βέβαια, υπάρχει μια κατάχρηση των αντιοξειδωτικών και θα το δείξουν καινούργιες μελέτες που βγαίνουν τώρα. Ότι δίνουμε αντιοξειδωτικά χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει οξείδωση. Γι' αυτό πλέον βγήκανε όλα τα εργαστήρια και κάνουν τα οξειδωτικά τεστ. Έχει ανάγκη να πάρει οξείδωση. Γιατί αν πάρει αντιοξειδωτικό, κάνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα όταν δεν χρειάζεται. Δεν σημαίνει ότι το οξειδωτικό πάντα ήσουν καλό για ένα κύτταρο. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα όμως. Γιατί θεωρητικά αυτή η ένδειξη πρέπει να μπει πριν το χειρουργείο. Και να έχει μετρηθεί το οξυδοτικό στρες πριν το χειρουργείο και να το κάνεις για αυτό το λόγο. Άρα τώρα πάμε λίγο. Πριν δύο μήνες καθόλου, έτσι. Πριν δύο μήνες στο Πανευρωπαϊκό, όμως δύο μελέτες παρουσιάστηκαν και τρέχουν άλλες δύο πάνω σε αυτό. Ναι, δεν διαφωνώ. Ξαφνικά το ανακάλυψαν. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι και θέμα κινήτρου. Λοιπόν, αυτή η μελέτη μου άρεσε γιατί πάντα θεωρώ ότι ενδεχομένως το να έχεις μπροστά σου έναν υπογόνιμο ασθενή. Μπορεί να είναι σημαντικό για την υγεία του. Έτσι, εδώ φάνηκε ότι στους ασθενείς με υπογονιμότητα, με πρωτοπαθή υπογονιμότητα, έτσι, ήταν πάρα πολύ συχνό το να βρεθεί να έχει αδιάγνωστο προδιαβήτη. Έτσι. Αυτή η μελέτη έρχεται από την Ιταλία, που έχουν γενικά αναπτύξει αυτή τη βασική ιδέα του ότι η υπογονιμότητα μπορεί να είναι σημαντικό στοιχείο για τη συνολική υγεία του άντρα. Αναλύθηκαν 744 υπογόνιμοι άντρες με τον δείκτη συνοσιρότητας του Τσάρλσον. Μετρήθηκαν οι ορμόνες σε κάθε άντρα. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν του 2010 και ο ορισμός βασίστηκε στις Αμερικάνικες Διαβητολογικές Εταιρείες. Το 15% των πρωτοπαθών υπογόνιμων ανδρών πληρούσαν τα κριτήρια για μη διαγνωσμένο προδιαβήτη. Είχε μεγαλύτερη συσχέτιση με τον υπογονατισμό, με υψηλότερες τιμές κατακαιρματισμού και με την μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Ενώ αντιθέτως η ηλικία, οι τιμές του FSH και η ύπαρξη μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι για να ανακαλύψουμε έναν άντρα με προδιαβήτη. Ας περάσουμε λίγο στη αισθητική της λειτουργία. Αυτό το άρθρο μου κάνει εντύπωση γιατί φαίνεται ότι ορισμένες κατηγορίες ασθενών με άλλα προβλήματα ίσως να παραμένουν αδιάγνωστοι σχετικά με, με την εμφάνιση της αισθητικής λειτουργίας. Στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις δηλώσεις του εντέρου, λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη επίπτωση της αισθητικής λειτουργίας. Σε αυτούς, λοιπόν, τους άντρες, θέλανε να καταγράψουν με ερωτηματολόγιο
την ύπαρξη ή όχι σεξουαλικών δυσλειτουργιών στην αρχή της διάγνωσης και κατά τη διάρκεια του χρόνου παρακολούθησης. Ενήλικες άντρες για 5 χρόνια παρακολουθήθηκαν, συγγνώμη, για 5 χρόνια εντάχθηκαν στις μελέτες και παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον 2 χρόνια, έτσι. Και χρησιμοποιήθηκε το IAF για την αξιολόγηση της θετικής λειτουργίας. Να δούμε τα αποτελέσματα. Το 84% των ασθενών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. Η μέση ηλικία ήταν τα 44 χρόνια. Το 30% των ανδρών, το 40% των ανδρών εμφάνιζαν συνολική σεξουαλική δυσλειτουργία και το 94% είχε αισθητική δυσλειτουργία. Και βέβαια, ανεξάρτητοι παράγοντες προγνωστικοί ήταν η μεγαλύτερη ηλικία και η χειρότερη φυσική και νοητική κατάσταση. Άρα καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα ποσοστά, ουσιαστικά σχεδόν όλοι οι άντρες με ιδιοπαθή του εντέρου θα εμφανίσουν κάποια στιγμή στην δική της λειτουργία. Δηλαδή δεν τα κατέχω πολύ. Τι θα πει global sexual dysfunction, να μας το εξηγήσετε λίγο. Δηλαδή 39% είχαν αυτό και 94% είχαν. Εντάξει, ναι, στην δική της λειτουργία το καταλαβαίνω. Ναι, ότι εμφάνιζαν και πρόωρη εξπερμάτιση και μειωμένη ευχαρίστηση και διαταραχές και άλλου είδους. Προφανώς έχει να κάνει με την κοινή φυσιοπαθολογία των νοσημάτων. Έτσι, η οποία όμως δεν λαμβανόταν υπόψη. Ορίστε. Φαντάζομαι εδώ θα έχουν και κάποια ίσως υπονάλυση ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων από την κολίτιδα ή την Κρόν. Φαντάζομαι ασθενείς, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι πραγματικά σε πολύ κακή γενική κατάσταση ναι. κατά τη διάρκεια που έχουν εξαρσει από τη. Εδώ φαίνεται ότι σε αυτή τη μελέτη που δεν την είχα ξαναδεί, ότι φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια επίπτωση στην αισθητική λειτουργία μετά την βιοψία. Τι κάνανε εδώ οι άντρες, υπολόγισαν τη αισθητική λειτουργία όλων των αντρών που υποβλήθηκαν σε υπερχογραφικά καθοδηγούμενη προστατική βιοψία. Όλοι αυτοί που στη μελέτη μπήκαν όλοι όσοι ήταν υποψήφοι για βιοψία. Χρησιμοποιήθηκε και εδώ το γνωστό ερωτηματολόγιο. Ένα μήνα πριν, ένα μήνα μετά, 3 και 6 μήνες, αποκλείστηκαν οι άντρες που είχαν ήδη στην δική της λειτουργία. Και βέβαια αυτοί που είχαν κάποια άλλη παθολογία. Να ρωτήσω, δεν ξέρω μετά από βιοψία παρατηρείται αρρώστους που να σας. Ναι. Θα τα πούμε τα αποτελέσματα. Φάνηκε λοιπόν ότι οι άντρες που είχαν ένα μήνα μετά χαμηλότερο σκορ, συνέχισαν να το επιδεινώνουν. Δηλαδή, αυτοί που η αισθητική τους λειτουργία επηρεάστηκε από τη βιοψία τον πρώτο μήνα μετά, συνέχισαν να επιδεινώνουν τη αισθητική λειτουργία και στον τρίτο και στον έκτο μήνα. Πρώτη φορά βλέπω αυτά τα αποτελέσματα και γι' αυτό ήθελα να τα. Επηρέασε. Όχι, αυτό το θυμάμαι. Ήταν ανεξάρτητος. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν ανεξάρτητα από το αν είχαν καρκίνο ή όχι. Και το PSA στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν 11,64 ο μέσος όρος, ας το πούμε έτσι. Και βρέθηκαν σε πολλούς βιοψία, περίπου στο 40%, 39% των ασθενών. Έτσι. Απλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η συγκεκριμένη. Ορίστε. Μήπως θυμάστε αν περιγράφανε τον τρόπο της βιοψίας, δηλαδή αν κάνανε περιπροστατικό μπλοκ. Δεν το περιγράφανε αυτό, όχι. Αυτό δεν το περιγράφαμε. Γιατί, δεν ξέρω, εμένα έτσι μου πέρασε από το μυαλό. Ναι. Από εκεί προέρχεται η αισθητική δυσλειτουργία. Ναι. Γιατί γι' αυτό να δω το ποιος είναι ο μηχανισμός που μπορεί να κάνει. Εντάξει, 6 μήνες μετά ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Μπορεί να αποδειχθεί ότι κάνεις μια ίνωση, ναι. δεν ξέρω κι εγώ κάτι, και ενώ είναι μια τακτική την οποία αρκετοί μπορεί να έχουμε υιοθετήσει γιατί θεωρούμε ότι είναι καλύτερα κάνει πιο ανοιχτή τη βιοψία, να πούμε τελικά ότι είναι λάθος. Ορίστε. Υπάρχουν μελέτες που έχουν μελετήσει μέχρι και πάνω από χρόνο την επίδραση της βιοψίας στην αισθητική δυσλειτουργία και έχει φανεί ότι είναι παροδική.
αλλά υπήρχε σε ένα ποσοστό κοντά στο 15% εμένουσα τη θετική λειτουργία, κυρίως ασθενείς οι οποίοι είχαν θετική βιοψία, αλλά και σε αυτούς που είχαν πολύ επηρεασμένη θετική του λειτουργία πριν από τη βιοψία. Αυτούς, που ήταν οριακή δηλαδή. Και είχαν αποκλείσει. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί είχαν αποκλειστεί, ότι κυρίως δεν εμφανίστηκε μόνο όσους είχαν θετική βιοψία. Ναι. Έτσι, απλά είναι αυτά... μικρό το follow-up. Άμα είχαν πάει στον χρόνο, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Και εγώ θεωρώ ότι ίσως να ήταν παροδικό. Αλλά απλά ήταν, το συγκλονιστικό ήταν ότι δεν βελτιωνόταν ο IAF. Αυτά. Συγγνώμη γιατί έγινε κάποιο λάθος και τον μπέρδεψα. Αυτό είναι ένα abstract από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συνέδριο, που όμως μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται τέτοια πράγματα στη βιβλιογραφία και μου φάνηκε καλά σχεδιασμένο. Ουσιαστικά συνδυάζει, τι θέλει. Θέλει να συνδυάζει την shockwave therapy, το χαμηλής έντασης, με την ένεση, με την χορήγηση στο πέος PRP και να δει ενδεχομένως αν ο συνδυασμός είναι καλύτερος από τη χρήση μόνο των κρουστικών κυμάτων. Βέβαια, ξεκινάει από κάποιο θεωρητικό μοντέλο το οποίο δεν είναι ξεκάθαρα αποδεδειγμένο. Παρ' όλα αυτά, ας δούμε τι κάνανε. Κλασικά χωρίσανε σε δύο ομάδες. Έτσι, 100 ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, δύο φορές κάνανε κρουστικά κύματα για 6 εβδομάδες και στο ενδιάμεσο, την διαφορετική μέρα προφανώς, κάνανε στην άλλη ομάδα την PRP ένεση και τι χρησιμοποίησαν ως μονάδα σύγκρισης, τον IAF5 και το peak systolic velocity μέσω του Doppler. Είχε μια καλή παρακολούθηση αρχική, 12 και 24 εβδομάδων. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, καταλήγουν ουσιαστικά ότι το Group 2, δηλαδή αυτό που έκανε και το συνδυασμό, φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα και προτείνουν σιγά σιγά να κάνουμε μεγαλύτερα follow-up, γιατί πιθανά αυτό να αποτελέσει cure. Χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Εντάξει, είναι νωρίς να το συμμεριστούμε όλα αυτά. Έτσι, αλλά είναι μια ωραία πρώτη εικόνα. Απλά λίγο με παραξενεύει, για να είμαι ειλικρινής, λίγο στα αποτελέσματα, ότι νομίζω ότι βλέπω πάρα πολύ υψηλές ροές για ένα ασθενή ο οποίος έχει στη δική της λειτουργία σε ένα τρίπλεξ αγγείων να φτάσει τώρα από αυτό να έχει 50 ροές. Νομίζω ότι είναι... Ναι, είναι... Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος έχει εμπειρία καθόλου με PRP, αν κάποιος χρησιμοποιεί. Όχι, απλά ένα σχόλιο ότι σαν μια τεχνική, γιατί με το, τουλάχιστον από αυτά τα οποία εγώ έχω διαβάσει για το PRP, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν το PRP πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν το χρησιμοποιήσει κανείς για να γίνει αυτό που λέγεται aggregation των αιμοπεταλίων, να σπάσει. Είναι αυτό, αυτή η βασική ιδέα, έτσι. Λοιπόν, και εδώ είναι μια πολύ ωραία βασική ιδέα, ότι σου λέει ότι με τα κρουστικά κύματα και με το εξωτερικό ερέθισμα μπορεί να επιτευχθεί αυτό και να έχει το αποτέλεσμα που θέλει, άσχετα αν δεν ξέρουμε. Ενδεχομένως εδώ. Λέει, ας πούμε, ότι σε άλλες χειρουργικές ειδικότητες έχει χρησιμοποιηθεί σαν βασική ιδέα. Απλά στις υπόλοιπες ειδικότητες, το κομμάτι της ενεργοποίησης ήταν ότι το βάζεις σε μια περιοχή και θεωρείς ότι το τραύμα στην περιοχή ή ακόμα και η έγχυση που δημιουργεί το τραύμα είναι ο παράγοντας που μπορεί να το ενεργοποιήσει ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε λίγο και με ορισμένα πράγματα για την Περονή. Ουσιαστικά αυτή τη μελέτη τη βάλαμε γιατί έχει πολύ μεγάλο χρόνο, όχι ακριβώς παρακολούθησης, αλλά ανασκόπησης. Έτσι. Plaque incision και grafting τελικά φέρνει καλύτερα αποτελέσματα και ποια είναι τα επίπεδα της ικανοποίησης των ασθενών. Τα χαρακτηριστικά των μελετών που συμπεριλήφθηκαν ήταν να έχουν τουλάχιστον πάνω από 40 άτομα, να είναι στην αγγλική γλώσσα και να μην τέθηκε πρόθεση.
Και τι μετρήθηκαν, μετρήθηκαν τελικά πόσο διορθώθηκε η κάμψη, αν υπήρχε η οξυτική λειτουργία, αν μίκρινε το μήκος του ΠΕΟΥΣ και βεβαίως, όπως είπαμε, η ικανοποίηση των ασθενών, αν χρειάστηκε ξανά να χειρουργηθούν και αν υπήρχαν επιπλοκές. Τελικά 12 μελέτες συμπεριλήφθηκαν με περίπου 1.000 ασθενείς. Δεν υπήρχε, δεν παρατηρήθηκε να υπερτερεί κάποιος τύπος τομής, δηλαδή κάποιο είδος χειρουργείου και κάποιο υλικό για το grafting. Εντάξει, η χρήση ραμάτων απορροφήσιμων φάνηκε να την προτιμούν οι χειρουργοί. Τώρα, τα ποσοστά των στήσεων, των στήσεων ήταν σαφώς υπέρ αυτών που λάμβαναν δηλαδή ένα βοήθημα, έτσι. Και επίσης παρέμενε ένα μεγάλο ποσοστό όταν υπήρχε grafting, έτσι, που δεν μπορούσαν τελικά να πετύχουν στήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι γνωστά. Τώρα, ποσοστό που μειωνόταν η κάμψη στο incision ήταν στο 80%, ενώ στο grafting ήταν 96,4%. Το μήκος παρέμενε το ίδιο. Τώρα αυτά τα ποσοστά μου φάνηκαν πάρα πολύ μεγάλα, τι να πω. Στο 42% και στο 95%. Ενώ και τα ποσοστά που η ικανοποίηση των ασθενών ήταν πάρα πολύ ψηλά, 88% και 92%. Ενώ μόλις ένα 0,7% και ένα 5%, αναλόγως είπαμε αν υπάρχει grafting ή όχι, χρειάστηκαν πανεπέμβαση. Είναι συγκριτικά μεταξύ του grafting και του non-grafting. Ναι, ναι, ναι. Άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Υπέρ ποιου είναι αυτό, υπέρ του... Δηλαδή, βλέπω εγώ πως το μεταχειρητικά, 4,6 versus 67. Το ένα είναι και... με το graft και το άλλο χωρίς. Ναι, ναι, βεβαίως. Ποιοι χρειάστηκαν, δηλαδή, ένα βοήθημα για να επιτύχουν στήση. Έτσι. Παρατηρήθηκε μια διαφορετική αίσθηση στο ΠΕΟΣ των ασθενών. Παρατήρησαν το 2% στη μία περίπτωση και το 22,5% στην άλλη. Ενώ σχεδόν όμως σε όλους αυτό ήταν παροδικό. Δεν βρέθηκε κάποιος παράγοντας ο οποίος να μπορεί να προβλέψει τη στιτική δυσλειτουργία μετά από αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση, δηλαδή με τον grafting. Και καταλήγει ότι, πάση περιπτώσει, παραμένει μια ασφαλής και καλή τεχνική για τη διόρθωση πολύπλοκων και δύσκολων περιστατικών κάμψης. Ωραία. Αυτό δεν είναι τόσο καινούριο, αλλά είναι ένα πολύ σπάνιο και περίεργη δημοσίευση για το πώς προσπάθησαν στην Ιταλία να διορθώσουν την παλίνδρομη εξπερμάτιση σε ασθενείς διαβητικούς. Έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία μετά, όπου κάνουν έγχυση κολαγόνου και προκαλούν αυτά τα αποτελέσματα με ένα μικρό follow-up. Και βλέπετε ότι υπήρχε, εκεί που έγινε η ένεση του κολαγόνου, μπόρεσαν να έχουν εξπερμάτιση οι 11 στους 12 ασθενείς. Και κάποιοι είχαν και spontaneous pregnancy, δηλαδή αυτοματική ίση. Αυτό το άρθρο έχει δημοσιευθεί πρώτη φορά το 2017. Παρόλα αυτά, δεν κατέστη δυνατό να βρω αν υπάρχει κάποια συνέχεια σε αυτή την τεχνική, γιατί οι ασθενείς τους ήταν λίγοι. Ήταν μόλις 24. Η ούρης αξιολογήθηκε μετά. Σωστό. Πολύ, πολύ ικανοποιητική τη βρήκανε οι ασθενείς. Εντάξει, έχει κάποιο ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Ίσως γι' αυτό να μην συνέχισαν ποτέ μετά. Επέστρεφαν με τις επιβλοκές. Αυτά.